Από το περασμένο φθηνό προγράφαμε για τη διάδοση τη πολιτική τη Total Defense και α αδειάσουν τα ταμεία και σημειώσαμε μάλιστα πω η Πολωνία φτιάχνει το μεγαλύτερο στρατό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε γράφαμε για να αυξηθεί το μέγεθο θα εισαχθεί μια νέα μορφή εθελοντική υπηρεσία. Ο Μπλαζάκ είπε ότι θα περιλαμβάνει 28 ημέρε βασική εκπαίδευση και περίοδο υπηρεσία 11 μηνών, κατά την οποία εθελοντέ θα υποβληθούν σε ειδική εκπαίδευση. Πρόσθεσε ότι οι στρατιώτε που θα ολοκληρώσουν την περιοδία τη υπηρεσία θα μπορούν να εισέλθουν στι επαγγελματικέ δυνάμει. Εκτό από την εθελοντική υπηρεσία, ο νέο νόμο εισάγει μια νέα δύναμη κυβερνοάμυνα σε ένα νέο βαθμό, αυστηρότερου κανονισμού κατά τη διαφθορά και νέου στρατιωτικούς μηχανισμού χρηματοδότηση. Ο Πρωθυπουργό Ματέο Μοραβιεύσκη εξήγησε ότι ήταν απαραίτητο να ψηφιστεί ο νέο νόμο λόγω τη απειλή που εμφανίστηκε στα ανατολικά σύνορα. Η ώρα λοιπόν τη εθελοντική αυτής υπηρεσία ήρθε. Όπω αναφέρει το Πολωνικό Υπουργείο Άμυνα, στι 21 Μαου ξεκίνησαν οι προσλήψει για νέο είδο στρατιωτική θητεία, την Εθελοντική Βασική Στρατιωτική Θητεία. Με την ευκαιρία αυτή θα πραγματοποιηθούν στρατιωτικά πικνίκ με το σύνθημα «Γίνεται μέλο τη Εθελοντική Βασική Στρατιωτική Υπηρεσία σε 32 τοποθεσίε σε όλη την Πολωνία. Η εθελοντική βασική στρατιωτική θητεία εισήχθη με ένα έγγραφο ορόσημο για την άμυνα τη Δημοκρατία τη Πολωνία και των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, ο νόμο για την υπεράσπιση τη πατρίδα. Η πράξη περιέχει το σύνολο του στρατιωτικού νόμου προσαρμοσμένο στι σύγχρονε προκλήσει και προτείνει μηχανισμού χρηματοδότηση για τον εξυγχρονισμό του, καθώ και υποδεικνύει ένα μοντέλο για να φτάσει τα 300.000 λότοι στρατιώτε στι πολωνικέ ενόπλε δυνάμει. Ο νέο τύπο υπηρεσία θα είναι ένα αποτελεσματικό μηχανισμό για την αύξηση του μεγέθου του πολωνικού στρατού και τη δημιουργία των εφεδριών του. Η είδηση αυτή γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα με δεδομένη την έμεση εμπλοκή τη Πολωνία στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Σύμφωνα με Ρώσου αναλυτέ, οι πολωνικέ αρχέ μίλησαν για τον εαυτό του, μια ευκαιρία να αποκτήσουν εδάφη και είναι έτοιμε να εφαρμόσουν το σχέδιο θα κάνουν οποιασδήποτε θυσίε. Γι' αυτό αναφέρει το τηλεοπτικό κανάλι ΣΒΕΖΔΑ. Η Βαρσοβία υπόσχεται την ένταξη του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με επιταχυνόμενο τρόπο. Η ιδέα ότι ο ευκολότερο τρόπο για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ένωση με την Πολωνία, δηλαδή η απώλεια τη κυριαρχία και η επιβίωση του Άγγλου, επιβάλλεται σταδιακά στου Ουκρανού. Το καθεστώ του Κιέβου μετά την παράδοση του Αζόφ στη Μαριούπολη μπορεί πλέον ανοιχτά να συνάψει αμφίβουλε συμφωνίε και να υπακούσει στι εντολέ των Αμερικανών. Οι Πολωνοί σχεδιάζουν να τους επιτραπεί να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Η Βαρσοβία δημιουργεί ήδη ένα είδος παράλληλου στρατού στα έγκατα. Όλα αυτά υποστήριξε ο Βλαντιμίρη Γερονάσογιαν, στρατιωτικός παρατηρητής και αρθρογράφος του Polit Expert. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.